Μετεξεταστέα στην ταχύτητα έκδοση συντάξεων η Κρήτη, με βάση τη διαπίστωση του νέου Υπουργού Εργασίας που έσπευσε να βρεθεί στο νησί, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα ανεχτεί άλλες καθυστερήσεις σε βάρος των συνταξιούχων. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, συνοδευόμενος και από τον διοικητή του ΕΦΚΑ, επισκέφθηκε τα κεντρικά της υπηρεσίας στον Εσταυρωμένο αλλά και τα υποκαταστήματα και, όπως ο ίδιος δήλωσε, στόχος είναι μέχρι το τέλος του χρόνου η κατάσταση να έχει ομαλοποιηθεί. Διεπίστωσα ότι συγκριτικά με τις άλλες γεωγραφικές περιφέρειες η Κρήτη παραμένει πολύ πιο αργή στην έκδοση των συντάξεων από την υπόλοιπη Ελλάδα. Και αυτό έχει κρατήσει στην περιοχή αυτή ένα μεγαλύτερο αριθμό εκκρεμών συντάξεων αναλογικά με τον πληθυσμό της και την έκτασή της σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Στο μέτρο που με αφορά είμαι στο πλάι των εργαζομένων του ΕΦΚΑ για να βρούμε λύσεις στα προβλήματα που ταλανίζουν ώστε να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους καλύτερα και βάλαμε ένα στόχο μέχρι το τέλος του χρόνου να έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην Κρήτη και να είναι το ίδιο καλά με τους υπόλοιπους και καλύτερα. Κατά την πρώτη του επίσκεψη ως Υπουργός Εργασίας στην Κρήτη, ο κύριος Γεωργιάδης εστίασε στις εκκρεμείς συντάξεις με τον διοικητή του ΕΦΚΑ να τονίζει ότι στόχος είναι να ομαλοποιηθεί η λειτουργία ώστε να τρέξουν οι διαδικασίες. Είμαστε εδώ μαζί με τον Υπουργό να ακούσουμε, να δούμε ποιες είναι οι δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή ώστε να φροντίσουμε να επιληθούν και μέχρι το τέλος του χρόνου να έχει ομαλοποιηθεί πλήρως και η κατάσταση στις συντάξεις στην Κρήτη. Ο Υπουργός Εργασίας ευχαρίστησε μεν τους εργαζομένους για την προσπάθεια, αλλά εμφανίστηκε κατηγορηματικός πως περιμένει άμεσα δείγματα γραφής και μάλιστα αναμένεται να επανέλθει εντός τριμήνου προκειμένου να γίνει ταμείο στην τότε λειτουργία των υπηρεσιών. Όταν θα ξανάρθω μετά από 3 μήνες, θέλω αγαπητέ Νίκο να δούμε ότι έχουμε προχωρήσει πράγματι με μεγαλύτερη ταχύτητα και έχουμε λύσει τα προβλήματα των ανθρώπων. Γιατί όταν βλέπω εκκρεμίσεις συντάξεων το 21, για φαντάσου τώρα να είσαι ένας άνθρωπος που περιμένει τη συντάξη το 21 να τελειώνει το 23 και να έχει πάει τη συντάξη σου. Πάντως, θερμή ήταν η υποδοχή του Άδωνη Γεωργιάδη στον ΕΦΚΑ του Αγίου Μινά από συνταξιούχους. Καταγγέλουμε την πολιτική που αφήνει τους εργασιακούς χώρους χωρίς επιθεώρηση εργασίας. Καταγγείλαμε την πολιτική που θέλει να πάει τους εργαζόμενους στα 74 χρόνια. Παράλληλα, ο Αδώνης Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στις συνθήκες εργασίας εν μέσω του κύματος Κάψωνα, λέγοντας ότι 12 με 5 δεν θα εκτελεστούν εξωτερικές εργασίες, δίνοντας έμφαση στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Δεν πρέπει να υπάρχουν καθόλου εξωτερικές εργασίες. Καθόλου. Έχω ζητήσει την επιθεώρηση εργασίας να κάνει εκτεταμένους ελέγχους. Θέλω να πω σε όλους, η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων δεν είναι πολυτέλεια. Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων είναι ιερό πράγμα